Να πάω τώρα στον κύριο Στυλιανάκη. Κύριε Στυλιανάκη, την στιγμή που βλέπουμε ότι και τα δύο εντός εκτός αγωγικών μεγάλα κόμματα κάνουν πλέον μια αναστροφή, μικρή βεβαίως, όσον αφορά την εφαρμογή του μνημονίου και μιλούν ευθέως για επαναδιαπραγμάτευση, πώς η Δημοκρατική Συμμαχία, νεοπαγές κόμμα και μικρό, δημοσκοπικά πάντα, έτσι δεν ξέρουμε τι θα δείξει η κάλπη, τάσετε υπέρ του μνημονίου, βεβαίως όσον αφορά το θετικό του κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα θετικό κομμάτι μες στο μνημονίο, δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς. Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν θα ήθελα να κάνω μία διαπίστωση. Είμαι νέος στην πολιτική, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω την πολυτέλεια να συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους, συμπολίτες μας. Και αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Δημοκρατική Συμμαχία δεν είναι απλώς ένα μικρό κόμμα, είναι ένα κίνημα, το πιο πολυσυλλεκτικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Εγώ μίλησα δημοσκοπικά, δεν προκαταλαμβάνω κανένα και το είπα. Βεβαίως. Ότι η κάλπη θα το δείξει. Η κάλπη θα το δείξει λοιπόν. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η κρίσιμη αυτή κατάσταση, όπως λέει η Ντόρα Πακογιάννη, οφείλεται στους δύο αδιόρθωτους. Οφείλεται στα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια. Το θέμα αυτή τη στιγμή που τίθεται δεν είναι μνημόνιο αντιμνημόνιο. Υπάρχει μια διανοιακή σύμβαση, υπάρχουν αν θέλετε υπογεγραμμένες υποχρεώσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα που συγκυβέρνησαν το τελευταίο διάστημα και το θέμα είναι πώς θα δώσουμε λύση. Άκουσα προηγουμένως με πολύ προσοχή τους συνομιλητές μου. Μιλούσαν για ισοδύναμα μέτρα, για πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσουμε και ούτω καθεξής. Πιστεύω, και αυτό το πιστεύει πολλοί κόσμος, η Δημοκρατική Συμμαχία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν στις 7 Μαΐου. Καλά, όλοι συγκεκριμένα μέτρα έχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λένε, αυτό διατείνονται τουλάχιστον. Όχι, αν λοιπόν, θέλετε μπορούμε να κάνουμε μία αναφορά. Δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο για να κάνουμε ανάλυση μοταμό, δηλαδή κάθε παράγραφο των προτάσεων της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θέλω όμως, επειδή το συνηθίζουμε στα δελτία παρά τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, να κλείσω την συζήτησή μας δίνοντας ένα λεπτό στον καθένα να απευθυνθεί στους Ηρακλειώτες ή στους πολίτες, μπας περιπτώσει, που θα τον καλούνται να ψηφίσουν την Κυριακή και να δώσει το δικό του μήνυμα και να ξεκινήσει ο κύριε Στυλιανάκη από εσάς. Εγώ έχω να πω το εξής. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Είναι ένα κόμμα που σε καμία περίπτωση δεν λαϊκίσε, εξέφρασε τη γνώμη και τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θα ήταν πολύ εύκολο για μας να πούμε στον κόσμο πράγματα που του αρέσουν. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Όσον αφορά το άτομό μου, όλες αυτές τις μέρες είχα την τιμή να βρεθώ με πολλούς συμπολίτες, πάντα τους κοίταξα στα μάτια και να είναι σίγουροι ότι και μετά τις εκλογές στα μάτια θα τους κοιτάζω, τις ίδιες αλήθειες θα τους λέω.